Στο 24,5% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ουγγαρία το Δεκέμβριο και στο 14,5% η μέση τιμή για το 2022 συνολικά. Το εκρηκτικό οικονομικό μείγμα εκτόξευσης των τιμών, υψηλών επιτοκίων και αδύναμου εθνικού νομίσματος οδηγεί τους Ουγγρούς να έχουν περικόψει την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής. Σπάνια αγοράζω πλέον κρέας, διότι είναι τρομακτικά ακριβό. Δεν αναφέρομαι καν σε φιλέτο που συνηθιζόταν στις γιορτές. Φέτος τα Χριστούγεννα δεν πήρα. Με ενοχλεί που δεν μπορώ να αγοράσω τυρί. Μου αρέσει τόσο πολύ το τυρί, αλλά δεν μπορώ να το ψωνίσω πλέον. Κατά τους αναλυτές, τους επόμενους 2 μήνες αναμένεται κορύφωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ο πληθωρισμός ίσως βρεθεί στο υψηλότερο σημείο του τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο και μετά θα συνεχίσει να είναι σταθερά πάνω από το 20%. Έτσι, επί πολλούς μήνες, ακόμη και μισό χρόνο, η Ουγγαρία θα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας υποχρεώθηκε σε αναθεώρηση επιταχύρω των πληθωριστικών εκτιμήσεων για το 2023, από τη διακύμανση του 11,5% έως 14% σε εκείνη του 15% έως 19,5%.